Hello, Sahra Races, Barlamana, Λιονένη, Σαϊτ Βούτσις. Πάμε και στη Χρύσα Ρουμελιώτη που είναι στο Προεδρικό Μέγαρο. Βλέπουμε. Χρύσα, μας ακούς? Ναι, βλέπουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, τους υπουργούς, οι οποίοι θα καθίσουν μετά και στο Γενικό της Προεδρίας και τα στελέχη της Προεδρίας. Θα μπουν μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας εντός του Προεδρικού Μέγαρου και όπως σας είπα πριν, θα ακολουθήσει και τη δύο συνάντηση που θα έχουν οι δύο πρόεδροι στο γραφείο του πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Παυλόπουλου. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε τη συνομιλία που θα έχουν οι δύο άνδρες εδώ. Θα υπάρχει βεβαίως μετάφραση, θα την παρακολουθήσουμε μαζί με τους Έλληνες διαθεατές. Και μετά θα ακολουθήσει η συνάντηση των δύο αντιπροσωπιών, όπου επιτάπτω θα βγουν όλα τα πράγματα τα οποία συζητήσαμε νωρίτερα από το 2009. Και θα ακολουθήσει το διάγραμμα που θα παραθέσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στον κύριο Σίση και την αντιπροσωπεία του, παρουσία των Έλληνων υπουργών, οι οποίοι θα μετάσχουν και στις διευρυμένες συνομιλίες των δύο αντιπροσωπείων. Αμέσως μετά, ο κύριος Σίση θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουμε μιλήσει για το πρόγραμμά του εκεί. Λοιπόν, θα διακόψουμε τώρα εδώ. Σε λίγο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί στον Αιγύπτιο πρόεδρο και θα βγουν στο γραφείο του. Ωραία, θα παρακολουθήσουμε τον διάλογο που θα έχουν μπροστά στις κάμερες ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο πρόεδρος της Αιγύπτου. Όπως είδαμε λοιπόν, σε απευθείας σύνδεση και σε απευθείας μετάδοση, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η υποδοχή από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας προς τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίση. Μόλις τώρα λοιπόν εισέρχονται, όπως βλέπουμε, στο Προεδρικό Μέγαρο προκειμένου να ξεκινήσει και η επίσημη συνάντηση που θα έχουν, οι συνομιλίες που θα έχουν οι δύο πρόεδροι πάνω στο μεγάλο θέμα. Ένα από τα θέματα που θα κυριαρχήσουν θα είναι βέβαια τα ενεργειακά. Το θέμα της ενέργειας λοιπόν θα κυριαρχήσει, είναι κυρίαρχο στην ατζέντα των συνομιλιών που θα έχει ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος, με τον Αιγύπτιο πρόεδρο. Να πούμε ότι αύριο θα γίνει και η τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Είναι η τρίτη τριμερής, έχει προηγηθεί η πρώτη στο Κάιρο, μετά στη Λευκοσία, και αυτή είναι η τρίτη που γίνεται στην Αθήνα. Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω στην Αθήνα, ανταποδίδοντας με ιδιαίτερη χαρά τη θερμή και γκάρδια φιλοξενία την οποία μου επιφυλάξατε στο Κάιρο τον περασμένο Απρίλιο. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τα όσα είχαμε πει στο Κάιρο την εποχή εκείνη όχι μόνο επιβεβαιώνονται, αλλά ενισχύονται, και σε αυτόν τον τομέα και μέσα από το πλαίσιο θα ήθελα να τονίσω τα εξής. قدمتموها لنا عند زيارتنا للقاهرة. ما رددناه وما كنا في القاهرة ما زال ساريا ويتأكد يوما بعد يوم. وأريد هنا أن أشير إلى ماله. Πρώτον, θέλουμε να εξάρω τον υπό την ηγεσία σας ιδιαίτερα σταθεροποιητικό ρόλο της Αιγύπτου στην ευρύτερη περιοχή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο ευρύτερος αφρικανικός χώρος, και ένας ρόλος σταθεροποιητικός που αφορά πολλά πράγματα, κυρίως όμως την προσπάθεια που γίνεται να τεθεί τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και ιδίως στη Συρία, να αντιμετωπιστεί πόρους ανθρωπισμού το προσφυγικό δράμα, η προσφυγική τραγωδία την οποία ζούμε, και βεβαίως να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι εγκληματίες τρομοκράτες του ΙΣΙΣ. Και εδώ θέλω να πω ότι αυτός ο σταθεροποιητικός ρόλος της Αιγύπτου και ο δικός σας αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς και ιδίως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ليس فقط على مستوى المنطقة بالمعنى الضيق ولكن على مستوى المنطقة بالمفهوم الأوسع ويشمل ذلك أيضا المنطقة الأفريقية. إننا نشيد أيضا بالدور الذي تقومون به بالتعاون لإنهاء
الحرب والأزمة في سوريا من منطلق إنساني لمواجهة هذه المأساة، هذه التراجيديا الخاصة باللاجئين، وأيضا مواجهة المجرمين الإرهابيين من داعش الذين يبثون الإرهاب في المنطقة. Δεύτερον, θέλω να εξάρω την εντυπωσιακή πρόοδο που έχει κάνει ο Αιγυπτιακός λαός και η Αίγυπτος γενικότερα σε όλους τους τομείς, ιδίως όμως τον οικονομικό τομέα, και νομίζω πως η νέα διόρυγα του Σουέζ είναι ένα μνημειώδες έργο το οποίο το αντιλαμβάνονται όλοι σήμερα, είναι αντάξιο της ιστορίας του Αιγυπτιακού λαού. Και σας διαβεβαιώ ότι αυτό το έργο μαζί με τον Ανατολικό λιμένα του Port Said φέρνει την Αίγυπτο πιο κοντά στη Δύση και πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. أود أيضا فخامة الرئيس أن أشيد بالتقدم المبهر الذي ينجزه الشعب المصري وليس فقط في المجال الاقتصادي ولكن على سبيل المثال في المجال الاقتصادي أذكر افتتاح قناة السويس الجديدة وهذا المشروع يضاهي عظمة وتاريخ الشعب المصري وأيضا بالتعاون مع ميناء شرق بورسعيد فهذا سوف يؤدي إلى مزيد من التقارب مع أوروبا والمنطقة بشكل عام. Τέλος τρίτον, και αφού σας εκφράσω τη μεγάλη ευχαρίστηση που νιώθουμε εμείς οι Έλληνες για το πλούσιο κοίτασμα ζώων το οποίο σας ανήκει, θέλω να εξάρω την τριμερή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου που αφορά πολλά θέματα και ιδίως την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Εδώ θέλω να τονίσω ότι η συνεργασία αυτή είναι υποδειγματική. Υποδειγματική και για το κλίμα καλής γειτονίας και συνεργασίας αγαστής μέσα στο οποίο διεξάγεται. Αλλά θέλω να τονίσω επίσης ότι αυτή η συνεργασία είναι πρότυπο γιατί σέβεται απολύτως το διεθνές δίκαιο στο σύνολό του, δηλαδή και το γραπτό και το εθιμικό. Και νομίζω πως από αυτή τη συνεργασία πολλά μπορούν να διδαχθούν και άλλοι και ιδίως η Τουρκία σε ό,τι αφορά τη συνεργασία της με όλους μας και ιδίως με την Ελλάδα και την Κύπρο. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτε απολύτως παρά μόνο εκείνο το οποίο της ανήκει σύμφωνα με το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αλλά θα ήθελα επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι δεν πρόκειται να κάνει καμία έκπτωση ως προς αυτό που πραγματικά της ανήκει. Άρα δεν διεκδικούμε από κανέναν τίποτα, αλλά δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε σε θέματα τα οποία αφορούν τα εθνικά μας ζητήματα. أود ثالثا فخامة الرئيس أن أعبر عن مشاعر الصداقة والود والتهنئة على اكتشاف الاحتياطي الضخم، احتياطي النفط الزور الذي هو ملك لمصر، وهنا أود أن أشيد بالتعاون الثلاثي بين اليونان ومصر وقبرص، وهذا التعاون لهو مثل يحتذى به في التعاون بالنسبة لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة. وهنا أود أن أقول أن هذا التعاون يمثل احترام للمواثيق القانون الدولي سواء المواثيق المكتوبة أو حتى الأعراف القانونية، وهذا المثل هو مثل أيضا موجه إلى البعض، ونذكر هنا تركيا خاصة إن اليونان تتعاون مع مصر وفقا للقانون الدولي، وبالطبع اليونان لا
تسعى إلى أخذ شيء ليس ملكا لها، ولكن اليونان لن تقدم أي تنازلات على ما هو معترف أنه ملكا لها. Και πάλι σας καλωσορίζω στην Αθήνα. Εύχομαι και είμαι βέβαιος ότι θα είναι πολύ παραγωγικές και επιτυχημένες οι συνομιλίες σας με τον Πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα, αλλά και με τον Πρόεδρο της Κύπρου τον κύριο Αναστασιάδη. Και έτσι, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα συνεχίσουμε αυτή την παράδοση 40 ολόκληρων αιώνων και πάνω συνεργασίας, φιλίας, ειρηνικής συνύπαρξης των δύο λαών μας. محمد الرئيس أرحب بكم ثانية وأتمنى لكم أن تكون الزيارة والمباحثات مثمرة وموفقة مع السيد رئيس الوزراء اليوناني السيد أليكس تسيبراس وأيضا مع رئيس الجمهورية الكبروسية السيد أناستاسيادس وأتمنى مواصلة هذه الصداقة فيما بيننا بين مصر واليونان التي تمتد على مدار 40 قرن من الزمن وهي صداقة وتعايش سلمي وتعاون فيما بيننا. فخامة الرئيس، أنا اسمح لي أن أنا أشكرك على حفاوة الاستقبال وأوجه التحية لكم وللشعب اليوناني من خلال الكلمة المسجلة دلوقتي. Εξακολουθώ, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή που μου επιφυλάξατε. Θα ήθελα να εκφράσω τόσο σε εσάς όσο και στον φιλοελληνικό λαό τα αισθήματα φιλίας που τρέφει ο Αιγυπτιακός λαός προς εμάς. فخامة الرئيس، الزيارة دي بتعكس حجم وعمق العلاقة المصرية المتميزة مع اليونان من آلاف السنين وحتى الآن. Αυτή η επίσκεψη αντικατοπτρίζει τις σχέσεις φιλίας που ξεκινάει από αρχαιότητα τους χρόνους και διαρκεί ανελιπώς μέχρι σήμερα. والحقيقة احنا طموحاتنا في تطوير هذه العلاقات المتميزة ليس لها حد. يمكن كما ذكرت فخامة الرئيس ان اللقاء الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص ده هيبقى مقدمة لتعاون ممكن يبقى أكتر من كده بيننا وبين دول أخرى في المتوسط وفي أوروبا. Εξοχότατε Πρόεδρε, αυτή η σχέση φιλίας δεν έχει καθόλου όρια. Αυτή μπορεί όλο ένα να διευρύνθει και να εξαπλωθεί, όπως προαναφέρατε εσείς πριν από λίγο, και να συμπεριλάβει όλες τις χώρες της περιοχής αλλά και της Ευρώπης. نقدر لكم مواقفكم الإيجابية الداعمة دائما للشعب المصري وصورته خلال الشهور اللي فاتت. Θα ήθελα να σας εκφράσω τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μας για τη θέση που παίρνει πάντοτε η Ελλάδα, την υποστηρικτική στην Αίγυπτο και πρόσφατα στην επανάσταση που έγινε στις 30 Ιουνίου. ودوركم الداعم لشرح وجهة النظر المصرية للأصدقاء الأوروبيين في الاتحاد الأوروبي. Η θέση σας είναι υποστηρικτική και ενισχυτική για τις αιγυπτιακές θέσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. احنا محتاجين مزيد من التعاون في ملفات في منطقة مضطربة ومرتبكة زي ملف الإرهاب والتعاون الاقتصادي وحتى التعاون الأمني والعسكري بين البلدين. Εμείς χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάμε και σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή. Αυτή θα μπορούσε να ήταν στην εκμετάλλευση των ορυκτών πλούτων, στην οικονομική συνεργασία, ακόμα και στην στρατιωτική συνεργασία. Διότι αυτή η τρομοκρατία μας απειλεί όλους μας. وزي ما احنا شايفين المنطقة عاملة ازاي وحجم اللاجئين وحجم الاضطراب الناتج عن الإرهاب مش بس في سوريا حتى في دول تانية موجودة في أفريقيا كمان. Διότι βλέπετε όλοι σας πόσο έχει επηρεάσει αυτή η τρομοκρατία την περιοχή μας. Αυτή είτε προέρχεται από τη Συρία είτε προέρχεται από αλλού, απειλεί και έχει αναστατώσει όλη την περιοχή. وخليني أسجل بمنتهى الوضوح هذا الأمر محتاج تحرك وجهد دولي مشترك. Επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω πολύ ειλικρινά ότι αυτή η προσπάθεια χρειάζεται έντονη συνεργασία και πολύ καλή επικοινωνία.
واحنا لينا موقف واضح قلناه ان هذا الامر يحتاج مننا كلنا الى استراتيجيه شامله لمجابهته، لان هو امر بيهدد مش بس دول اللي فيها الارهاب دلوقتي، ده بيهدد منطقه الشرق الاوسط، بيهدد المتوسط، بيهدد اوروبا، وبيهدد العالم كمان. Εμείς έχουμε μια στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσουμε εναντίον αυτής της τρομοκρατίας. Αυτή η τρομοκρατία δεν απειλεί μόνο την περιοχή στην οποία γεννήθηκε, απειλεί την Ανατολική Μεσόγειο, απειλεί τη Μέση Ανατολή, απειλεί την Ευρώπη, απειλεί ολόκληρο τον κόσμο. Νομίζουμε, πιστεύουμε ότι μαζί μπορούμε να καταστήλουμε αυτή την τρομοκρατία, η οποία αποτελεί απειλή για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και είμαστε πάντοτε έτοιμοι για συνεργασία σε αυτό το τομέα. Αλλά όπως προείπα, αυτό δεν χρειάζεται μόνο τη συνεργασία μιας, δύο, τριών χωρών, αλλά ολόκληρων όλων των χωρών της περιοχής. الزيارة هنا بتهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي بيننا وبين بعضنا، وإحنا محتاجين ده لأن شعوبنا ليها طموحات وإحنا المفروض نلبي هذه الطموحات. Η επίσκεψή μου επίσης στοχεύει στην οικονομική συνεργασία και πρέπει να συνεργαστούμε και σε αυτό το τομέα, διότι οι λαοί μας χρειάζονται αυτή την οικονομική συνεργασία. فهمت رئيس أنا بشكرك وبقول إن إحنا تقريبا إقليم المتوسط له ثقافة واحدة تقريبا. Εξοχότατε πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να τονίσω ότι εμείς, σαν λαοί της Μεσογείου, έχουμε τον ίδιο πολιτισμό και την ίδια κουλτούρα. Ευχαριστώ, εξοχότατε πρόεδρε. Ακούσαμε λοιπόν την...